Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι από το Εθνικό Παπαχαραλάμπιο Στάδιο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής προτελευταίας για τον πρώτο γύρο. Ο Ναυπακτιακός Αστέρας υποδέχεται τον Θυναλιακό. Ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, λίγος τόσο κόσμος που έχει έρθει να παρακολουθήσει το Εθνικό Παπαχαραλάμπιο Στάδιο αυτή την αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση ανάμεσα στον 12ο του βαθμολογικού πίνακα, τον Ναυπακτιακό Αστέρα, και τον 4ο της βαθμολογίας, τον Θυναλιακό. Ένα παιχνίδι που ξεκινάει στη μία, γιατί οι Κερκυραίοι πρέπει να επιστρέψουν στο νησί των Φεάκων το απόγευμα. Να σας δώσουμε τα πρώτα στοιχεία από το σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα διευθύνει ο κύριος Δημήτρης Κουρλός από την Βρετανία, με βοηθούς του συντοπίτες του Θοδωρή Κατσαρό και Σπύρο Μπύρο. Παναγιώτης Κορομπόκης, ο τεχνικός της ομάδας της Κέρκυρας, έχει παρατάξει κάτω από τα γκολ πόστ τον Βορύλα, Μοκοβίγια, Αγόρας, ο αρχηγός, Μπάρδι, Λούβρος, Μπάρντι, είναι αδέρφια, Χατζηδημητρίου, Πουλημένος, Αρμένης, Μουζακίτης και Κροκίδης είναι οι 11 που ξεκίνησαν για την ομάδα της Κέρκυρας, που αγωνίζεται με τις πορτοκαλί εμφανίσεις, μαύρα παντελονάκια. Απ' την άλλη, ο Ναυπακτιακός Αστέρας με λευκή εμφάνιση, κόκκινες γραμμές στο έξω του ώμου. Ο Δημήτρης Κάκος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι έχοντας κάτω από τα γκολπό στον Αντώνη Πετσίνη. Καζανάς ο αρχηγός, Καλαμπόκα, Σπέκερ, Θωμόπουλος, Αμπτέλ, Καραγιάννη, Τσεκούρας, Βαρουξάκης, Κονίδας, Τσότρας. Οι 11 για την ομάδα της Ναυπάκτου. Αργυρός Τεργίου, Τσουκαλάς, Γραμμένος, Μήτρος, Μαρτίνος και Χαρβαλιάς είναι οι εναλλακτικές λύσεις για τον τεχνικό της κερκυραϊκής ομάδας, τον Παναγιώτη Κορομπόκη. Γιαννόπουλος, Ανδρεόπουλος, Μαγκανάκης, Σιδέρης, Αντωνόπουλος, Θεοχάρης και Σύνης, οι 7 εναλλακτικές λύσεις για τον Δημήτρη Κάκο. Η μπάλα πηγαίνει στον Κονίδα. Ο Κονίδας ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Η σέντρα από τον Θωμόπουλο. Εκεί θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Τσότρα, ο τερματοφύλακας ο Βορύλας. Στο προσκήνιο τώρα η σέντρα η οποία γίνεται, θα βγει ο Πετσίνης και θα μαζέψει την μπάλα. Τον Κονίδα, μπαλιά του Κονίδα δεν πέρασε. Τα δύο εντεκάρια μονομαχούν. Ο Τσότρας κερδίζει το φάουλ από τον Μπάρντι. Στο Παπαχαραλάμπιο Στάδιο, Ναυπακτιακός στην Αλιακό στο 0-0. Καραγιάννης εκτελεί η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ναυπακτιακό Αστέρα με την κεφαλιά του Βασίλη Κονίδα. Να λοιπόν μια εξαιρετικά εκτελεσμένη στημένη φάση για την ομάδα της Ναυπακτού. Ο Καραγιάννης εκτέλεσε, ο Βασίλης Κονίδας σηκώθηκε από το σημείο του πέναλτι και μια κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Βορύλα. Έτσι λοιπόν, πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι παίρνουν το προβάδισμα στο σκορ. Καραγιάννης Κονίδας, οι συντελεστές του πρώτου τέρματος, ενώ φαντάζομαι ότι τα παράπονα των φιλοξενημένων εστιάζονται στον τρόπο με τον οποίο κερδίθηκε αυτό το φάουλ. Με τον Κονίδα να παραβιάζει την εστία του Βορύλα. Αρμένης βγάζει τη σέντρα από πολύ κοντά, η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται. Ωραία ενέργεια από το Βαρουξάκη, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή αυτός, θα κάνει το σούτ στην κλειστή γωνία του Βορύλα, καλή στιγμή. Δεν γύρισε στον Κονίδα ο το σούτ του Βαρουξάκη. Καραγιάννης την σέντρα. Ζητούν χέρι εκεί του Ναυπακτιακού. Η φάση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Βγαίνει και πάλι στον Καραγιάννη που βγάζει μια νέα σέντρα. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μπάρντι. Πίσω στον Μουζακίτη. Έκανε αυτό το λάθος. Καραγιάννης. Καραγιάννης για τον Κονίδα. Αυτός το σκέφτεται να δοκιμάσει το σουτ. Το δοκιμάζει τελικά. Συρτό, αδύναμο. Έρχεται ο Βαρουξάκη. Ευκαιρία. Πλασάρει γκολ από τον Βαρουξάκη. 2-0 ο Ναυπακτιακός, το πρώτο γκολ από τον Βαρουξάκη στο φετινό πρωτάθλημα. Να λοιπόν που η Ναυπακτιακή ομάδα καταφέρει να διπλασιάσει τα τέρματά της από την ασταθή απόκριση του Βορύλα. Ο Βαρουξάκης βρίσκει τον τρόπο να διπλασιάσει τα τέρματα της Ναυπακτιακής ομάδας και βλέπετε πως το πανηγυρίζει ο 27χρονος που είχε την καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, ζητούσε τον γκολ. Κυρέι με τον Χατζηδημητρίου. Σέντρα που γίνεται, ο Λούβρος κατεβάζει την μπάλα, θα δοκιμάσει το σούτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Θυναλιακό, ο Λούβρος ήταν αυτός που κατέβασε την μπάλα, δοκίμασε γρήγορα το σούτ. Προσπάθησε να κόψει ο Καλαμπόκας, όμως κέρδισε την κόντρα, η Συρτή
Παλιά η προσποίηση που έκανε εκεί, δίνοντας δυνατότητα στον Καζανά να διώξει την μπάλα. Αγόρας, η μπαλιά του δεν πέρασε γιατί προηγήθηκε φάουλ. Φάουλ που το έκανε Ντούσαν Πέκες. Στο τείχος, καλή εκτέλεση, εντυπωσιακά ο Πετσίνης σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στην επανάληψη, το πρώτο δοκάρι. Ο πιστοφρονάμενος Μπαρουξάκης πιάνει την κεφαλιά, αλλά πήγε στο δεύτερο δοκάρι, παίρνοντας μια περίεργη τροχιά. Και στο κέντρο της άμυνας, Γιαννόπουλος κερδίζει την μπάλα. Με την βοήθεια του Κονίδα, η μπαλιά για τον Βαρουξάκη, να δούμε αν είναι σε θέση offside. Δεν είναι σε θέση offside ο Βαρουξάκης, οπότε θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Εκπληκτικός ο Βαρουξάκης, σημειώνει δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για offside από τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη πλευρά, το κοντράστ των συναισθημάτων, από τη μία οι διαμαρτυρίες, από την άλλη οι πανηγυρισμοί. Βαρουξάκης λοιπόν μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και με δύναμη στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βορύλα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο σημερινό παιχνίδι. 3-0 ο Ναυπακτιακός, την ώρα που υπάρχουν διαμαρτυρίες προς τον βοηθό, διαμαρτυρίες που έχουν ως επακόλουθο κίτρινες κάρτες από τον διαιτητή της αναμέτρησης, το βλέπετε. Αξιοσημείωτα μπορεί να διαπιστώσει κανείς το φύλλο αγώνας να είναι δύο αδέρφια και το ένα, ονομασία του ενός να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και του άλλου, ενώ τώρα υπάρχει τραυματισμός στην αέρια μονομαχία του Μοκοβίγια με τον Βαροξάκη. Δυστυχώς έχουμε τραυματισμούς και όταν υπάρχουν τραυματισμοί τότε υπάρχει ανησυχία. Άμα ο διαιτητής δείξει κίτρινη κάρτα στο Βαροξάκη, αυτή θα είναι η δεύτερη, έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Με παίχτη λιγότερο λοιπόν ο Ναυπακτιακός. Ο Βαρουξάκης που δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο ο διαιτητής του έχει κίτρινη κάρτα. Τώρα Κονίδα. Κονίδας αριστερά για τον Ανδρεόπουλο. Ο Ανδρεόπουλος θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει προσποιήσεις, κάνει ένα σούτ, την μπάλα out. Παλιά για τον Καραγιάννη, βγαίνει με δύναμη. Πέφτει πάνω στον Καραγιάννη ο τερματοφύλακας ο Βορύλας. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ακόμα σέντρα, ευκαιρία, η μπάλα στα δίχτυα τώρα από την κοντινή κεφαλιά του Αγόρα. Να λοιπόν που ο Θηναιλιακός μειώνει σε 3-1 σε μια φάση διαρκείας. Στο πρώτο σουτ η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, πήρε το επιθετικό rebound. Δανειζόμενοι έναν μπασκετικό όρο ο Αγόρας και με κοντινή κεφαλιά ο πρώτος σκόρερ του Θηναλιακού μειώνει. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Χατζηδημητρίου. Σέντρα του Χατζηδημητρίου. Ο Πετσίνης υπολογίζει σωστά την τροχιά της μπάλας και μπροστά από τον Λούβρο τη μαζεύει. Από τον Δήμο Αχαράβης. Τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Ναυπακτιακός ήταν σε μια πολύτιμη νίκη, κέρδισε 3-1 τον Θηναλιακό. Να σας θυμίσουμε πολύ γρήγορα το σκορ της αναμέτρησης. Το 1 λεπτό Κονίδας ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Καραγιάννη άνοιξε το σκορ. Στο 30 λεπτό ο Βαρουξάκης ύστερα από σου του Κονίδα κέρδισε το rebound στην ασθενή απόκριση του Βορύλα, πέτυχε το 2-0. Στο 62 ο Βαρουξάκης και πάλι με σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Πρωταγωνιστής του Ναυπακτιακού στο σημερινό παιχνίδι, πέτυχε το 3-0. Ο Βαρουξάκης που αποβλήθηκε λίγο αργότερα σε μια φάση που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα σε μια μονομαχία με τον Μοκαβίγια, θεωρώντας ότι χρησιμοποίησε τον αγκώνα του διαιτητής. Το τελικό 1-3 στο 78 είχε προηγηθεί σούτ στο δοκάρι για την ομάδα της Κέρκυρας. Από κοντά ο Αγόρας μείωσε 1-3. Έτσι λοιπόν οι παίκτες Ναυπακτιακού φτάνουν στην τέταρτη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.